Γεια σας, είμαι ο Μινάδας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας αναπτύξω την ενότητα 9 από το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα, όπου θα συζητήσουμε για θέματα ιδεατής μνήμης, για σφάλματα σελίδας, για τοποθέτηση και αντικατάσταση σελίδων, για την τοπικότητα των αναφορών και το παραμένον σύνολο. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των σφαλμάτων σελίδας, η σημασία της τοπικότητας των αναφορών, οι λειτουργίες του διαχειριστή μνήμης και η κατανόηση του προβλήματος της κατάπτωσης μνήμης. Όπως είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, η χρήση της δευτερεύουσας μνήμης βελτιώνει το βαθμό χρήσης της κύριας μνήμης, γιατί, όπως είχαμε δει, στην κύρια μνήμη βρίσκονται τα πλαίσια σελίδας, όπου αντιστοιχούν σε κάποιες διεργασίες, σε κάποιες σελίδες της ιδεατής μνήμης. Είχαμε πει λοιπόν ότι όταν υπάρξει ανάγκη, τότε αντιγράφεται ένα ή περισσότερα πλαίσια μνήμης από τη RAM στο σκληρό δίσκο, δηλαδή στην επέκταση της φυσικής μνήμης, προκειμένου να αποθηκευτούν προσωρινά και να κάνουν διαθέσιμη την αντίστοιχη RAM για κάποια άλλη διεργασία. Επίσης, όλα τα τμήματα που βρίσκονται στη RAM δεν είναι απαραίτητο και να χρησιμοποιούνται, δηλαδή πολλές φορές κάποια τμήματα που βρίσκονται στη RAM δεν χρησιμοποιούνται. Για την καλύτερη εκμετάλλευση λοιπόν της μνήμης, το λειτουργικό σύστημα τα μεταφέρει στο swap, στο σκληρό δίσκο, στην επέκταση λοιπόν της φυσικής μνήμης που ονομάζεται swap file ή virtual memory file ή page file. Είναι έννοιες που τις συναντάμε σε όλα τα κανονικά και σημερινά λειτουργικά συστήματα για σταθμό εργασίας, για παράδειγμα Linux, FreeBSD ή Windows. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βελτιώνει τον βαθμός χρήσης της κύριας μνήμης και δεν βρίσκονται στη μνήμη τμήματα που χρησιμοποιούνται σπάνια. Και γι' αυτό λοιπόν μπορούμε και εξυπηρετούμε περισσότερες διεργασίες. Ο σκοπός λοιπόν της διαχείρισης της ιδεατής μνήμης είναι η κατανόηση των βασικών τεχνικών της εικονικής μνήμης, η μέθοδη προσκόμισης των ζητούμενων σελίδων από το δίσκο στην RAM, η μέθοδη αντικατάστασης των σελίδων, δηλαδή πότε μια σελίδα θα απομακρυνθεί από τη RAM και ποια θα είναι αυτή, εχώρηση πλαισίων σε διεργασίες, αναφορά σε περιορισμούς και στόχους, τοπικότητα της αναφοράς και πρόβλεψη των σελίδων που θα ζητηθούν μελλοντικά. Είχαμε δει λοιπόν στην προηγούμενη διάλεξη ότι υπάρχουν και λειτουργικά συστήματα που δεν χρησιμοποιούν ιδεατή μνήμη. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα είναι συνήθως συστήματα που εκτελούνται σε απλούς επεξεργαστές, για παράδειγμα στον επεξεργαστή MicroBlaze, έναν 32-bit επεξεργαστή που σε κάποιες εκδόσεις δεν έχει MMU και έχει χαμηλό βαθμό πολυπρογραμματισμού, δεν υπάρχει αρκετή φυσική μνήμη για την εξυπηρέτηση όλων των διεργασιών και το μέγεθος των προγραμμάτων περιορίζεται από τη διαθέσιμη φυσική μνήμη. Επίσης, και σε κάποια άλλη κατηγορία ειδικών επεξεργαστών δεν χρησιμοποιείται η ιδεατή μνήμη και αυτή η κατηγορία είναι η κατηγορία των ενσωματωμένων συστημάτων πραγματικού χρόνου. Δηλαδή, ψηφιακά συστήματα που ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο και αυτό γιατί η χρήση της ιδεατής μνήμης εισάγει μια καθυστέρηση. Όσο μελητία και αν είναι αυτή, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση γιατί η διεύθυνση που έχει διεργασία πρέπει να γίνει αντιστοίχηση μέσω ενός MMU σε μια φυσική διεύθυνση. Αν εξαλείψουμε λοιπόν αυτό το στάδιο της αντιστοίχησης, τότε
το σύστημα κερδίζει κάποιο χρόνο, κάτι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει λίγο πιο γρήγορα σε περίπτωση που συμβεί κάποιο πρόβλημα. Ενσωματωμένα συστήματα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες, για παράδειγμα, είναι κάποιο ενσωματωμένο σύστημα που χειρίζεται το ABS του αυτοκινήτου. Η σχεδίαση λοιπόν του συστήματος διαχείρισης μνήμης του λειτουργικού συστήματος βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις περιοχές επιλογών. Πρώτον, αν θα γίνει η χρήση όχι τεχνητών ιδεατής μνήμης. Δεύτερον, αν θα γίνει η χρήση σελιδοποίησης ή κατάτμησης ή συνδυασμού και των δύο. Και τρίτον, ποιος αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί για θέματα διαχείρισης μνήμης. Οι επιλογές για τα δύο πρώτα εξαρτούνται από το υλικό. Δηλαδή, τι υποστηρίζει ο επεξεργαστής, έχει μονάδα διαχείρισης μνήμης. Και αν ναι, η μονάδα διαχείρισης μνήμης υποστηρίζει σελίδες, υποστηρίζει τμήματα, σελιδοποιημένη κατάτμιση κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν, βασικά θέματα σχεδίασης του λογισμικού διαχείρισης μνήμης είναι ο περιορισμός του ρυθμού εμφάνισης των σφαλμάτων σελίδας, το σφάλμα σελίδας, ή page fault συμβαίνει όταν μία διεργασία ζητήσει να διαβάσει ένα τμήμα μνήμης που δεν βρίσκεται στη RAM γιατί βρίσκεται στο swap file. Τότε συμβαίνει ένα page fault και θα πρέπει να μεταφερθεί αυτή η σελίδα από τον δίσκο στη μνήμη, στη RAM. Μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. Δεν υπάρχουν βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης. Η επίδοση κάθε μεθόδου εξαρτάται από το μέγεθος της κύριας μνήμης, την ταχύτητα της κύριας και της δευτερεύουσας μνήμης και το είδος των προγραμμάτων που εκτελούνται. Στα μεγάλα λειτουργικά συστήματα υπάρχουν εργαλεία καταγραφής και ελέγχου. Για παράδειγμα, στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD υπάρχει το πρόγραμμα VMSTAT, που είναι Virtual Memory Statistics και το οποίο, όπως βλέπουμε, μας δείχνει τις διεργασίες που εκτελούνται, running, τις διεργασίες που είναι blocked περιμένοντας κάτι, τις διεργασίες που περιμένουν, wait. Επίσης μπορούμε να δούμε την μνήμη του συστήματος, Active Virtual Memory 5223 MB, δηλαδή αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στο σύστημα πάνω από 5 GB μνήμης, ενώ το σύστημα έχει όλο και όλο 4 GB φυσικής μνήμης, το συγκεκριμένο αυτό σύστημα. Μας δείχνει τις ελεύθερες σελίδες, το μέγεθος ελεύθερων σελίδων. Μετά για τις σελίδες, για το page, μας δείχνει τα faults, πόσα faults γίνονται στη μονάδα του χρόνου. Και επίσης άλλα πιο εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τα page reclaims, page in, page out και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο διαχειριστής κατά διαστήματα να ελέγχει την απόδοση του λειτουργικού συστήματος προκειμένου να εξακριβώνει τους λόγους που έχει χαμηλή απόδοση. Είναι σημαντικό να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση του hardware, με συνέπεια να έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Σε Windows έχουμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα, στο Resource Monitor, στον παρακολουθητή των πόρων, μπορούμε και βλέπουμε στατιστικά σχετικά με τη μνήμη. Για παράδειγμα βλέπουμε πόση μνήμη είναι in use, πόση μνήμη είναι modified, δηλαδή έχει τροποποιηθεί και θα πρέπει να γραφτεί στο δίσκο, πόση μνήμη είναι stand-by για να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές. Βλέπουμε τις διεργασίες, το PID, τα fault, commit, working set. Το working set είναι το μέγεθος του κώδικα του προγράμματος που βρίσκεται στη μνήμη και εκτελείται. Βλέπουμε πόσο είναι τα shared, δηλαδή κοινόχρηστα δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που βρίσκονται σε πολλές διεργασίες που είναι κοινά, κώδικας βασικά που είναι κοινός. Κάποια σχετικά διαγράμματα που μας δείχνουν στην μονάδα του χρόνου πώς μεταβάλλονται αυτά τα νούμερα και το καθεξής.
Στο διάγραμμα λοιπόν συστήματος έχουμε τον επεξεργαστή, έχουμε την κύρια μνήμη και τον σκληρό δίσκο. Για την εικονική μνήμη είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη διάλεξη. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι υπάρχει η διεργασία, όπου η διεργασία αυτή εδώ πέρα έχει το δικό της process control block, έχει το πρόγραμμα, το σωρό και ενδεχομένως και κάποιο κοινόχρηστο χώρο διευθύνσεων. Αυτό στη συνέχεια λοιπόν γίνεται μια αντιστοίχηση του πίνακα σελίδων. Αν λοιπόν η κάθε σελίδα αντιστοιχείται σε ένα πλαίσιο μνήμης που μπορεί είτε να είναι στην κύρια μνήμη αναλόγως το present bit, είτε να είναι στο swap, στο hard disk. Έτσι λοιπόν, κάθε σελίδα της virtual memories γίνεται μια αντιστοίχηση είτε στη physical memory είτε στον σκληρό δίσκο. Έλεγχος λοιπόν κατά πόσο αυτή η σελίδα βρίσκεται στο σκληρό δίσκο ή στη RAM. Αν η σελίδα που ζητάει διεργασία βρίσκεται στο σκληρό δίσκο, τότε δημιουργείται ένα page fault, σφάλμα σελίδας, και ενεργοποιεί το μηχανισμό κατά τον οποίο μεταφέρεται το συγκεκριμένο κομμάτι από το σκληρό δίσκο στην RAM. Αν βέβαια στη RAM τώρα δεν υπάρχει χώρος, θα πρέπει να απομακρυνθεί κάποιο άλλο κομμάτι, κάποιο άλλο πλαίσιο. Είναι λοιπόν η διαδικασία της αντικατάστασης. Έτσι λοιπόν απομακρύνεται μια άλλη σελίδα σύμφωνα με κάποια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα η σελίδα που είχε πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί και η οποία αυτή μεταφέρεται στο swap file. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι αντικατάστασης και προσκόμησης που θα τους αναπτύξουμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πόσο πολύπλοκη είναι η αντιστοίχηση και η χρήση του διαχειριστή μνήμης ως προς τις σελίδες, όπου συνεχώς θα πρέπει να μεταφέρει σελίδες ενδεχομένως από το swap file στην RAM, από τη RAM στο swap file, να εκχωρεί στην RAM νέα πλαίσια για διεργασία και το καθεξής. Είχαμε πει λοιπόν ότι μία διεργασία, καθώς ξεκινάει την εκτέλεσή της, αρχίζει και δεσμεύει περιοχή στη RAM, κάποια πλαίσια μνήμης. Δεν είναι απαραίτητο να διατηρείται όλη η εικόνα της διεργασίας συνεχώς στη μνήμη, δηλαδή μία διεργασία που έχει ένα κώδικα εκτέλεσης 500 MB δεν θα δεσμεύσει 500 MB στη RAM, αλλά καθώς εκτελείται το κομμάτι του κώδικα, θα αντιγράφονται κομμάτια στη RAM. Βέβαια, κάποια στιγμή θα μπορεί αυτή η διεργασία να έχει δεσμεύσει ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος της RAM, οπότε τότε το λειτουργικό σύστημα θα δει ποια κομμάτια κώδικα της διεργασίας δεν χρησιμοποιούνται και θα τα μεταφέρει στην επέκταση της φυσικής μνήμης στο swap file. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρούνται ως προς τη διεργασία ο πρόσφατα χρησιμοποιούμενος κώδικας, οι πρόσφατα χρησιμοποιούμενες δομές δεδομένων, τα δεδομένα του συστήματος, ορισμένα τμήματα της εικόνας της διεργασίας που δεν χρησιμοποιούνται βρίσκονται στην δευτερεύουσα μνήμη και θα πρέπει να γίνει εναλλαγή αν αυτά ζητηθούν. Αν αυτά ζητηθούν και δεν υπάρχουν λοιπόν στην RAM, τότε δημιουργείται το page fault, σφάλμα σελίδος. Βασικά το page fault δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι που συνδέεται με την έννοια του fault, του σφάλματος, απλώς ότι θα πρέπει να περιμένει η διεργασία κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μεταφερθεί η σελίδα από την επέκταση της φυσικής μνήμης στη RAM. Δεν είναι κάτι δηλαδή κακό, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στα σημερινά λειτουργικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, όταν μια διεύθυνση που απαιτείται δεν βρίσκεται στην κεντρική μνήμη, δημιουργείται μια διακοπή. Το λειτουργικό σύστημα θέτει τη διεργασία σε κατάσταση αναστολής blocking και γίνεται διαδικασία έμπρεσης αυτής της διεύθυνσης στο swap file. Εν τω μεταξύ, όσο η διεργασία αυτή περιμένει, το λειτουργικό σύστημα δεν μένει άπραγο, ξεκινάει την εκτέλεση μιας άλλης διεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν,
ο βαθμός του πολυπρογραμματισμού βοηθάει στην καλύτερη εκμετάλλευση του hardware. Όσο λοιπόν μια διεργασία περιμένει, μια άλλη διεργασία εκτελείται. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν ενεργοποιεί την διαδικασία προσκόμισης από το swap file της ζητούμενης σελίδας, του ζητούμενου πλαισίου σελίδας, το οποίο θα μεταφερθεί στη RAM. Μόλις μεταφερθεί στη RAM, δημιουργείται μια άλλη διακοπή, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση της διεργασίας. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει σελιδοποίηση και κατάτμιση και να διαθέτει μονάδα διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της Memory Management Unit είναι η υποστήριξη μετατροπής διευθύνσεων, σελιδοποίηση και κατάτμιση και οι πίνακες σελίδων πρέπει να περιέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες, Present Bit, Modify Bit κτλ. Οι απαιτήσεις software για την υποστήριξη της ιδεατής μνήμης είναι ότι το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να μετακινεί σελίδες ή και τμήματα ανάμεσα στο δίσκο και στη RAM, να υποστηρίζει σελιδοποίηση και κατάτμιση, να εναλλάσσει τμήματα διεργασιών μεταξύ κυρίας μνήμης και δίσκου, να έχει έναν αλγόριθμο προσκόμισης και έναν αλγόριθμο αντικατάστασης. Οι δομές δεδομένων είναι σελίδες ή τμήματα, πλαίσια σελίδων, πίνακα σελίδων, λίστα των ελευθέρων πλαισίων σελίδων, περιέχει όλα τα πλαίσια που δεν χρησιμοποιούνται και οι πίνακες αλγορίθμου αντικατάστασης. Οι δομές δεδομένων λοιπόν χρησιμοποιούνται για να αποφασίσουν ποιες σελίδες θα αντικατασταθούν και ορίζουν λοιπόν από ποιες σελίδες θα αντικατασταθούν και την περιοχή της δευτερεύουσας μνήμης για σελίδες που δεν βρίσκονται στην κύρια μνήμη. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που δημιουργούνται με τη χρήση της ιδεατής μνήμης τα έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη διάλεξη, ας τα επαναλάβουμε για λόγους πληρότητας. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε διεργασία να έχει ένα μεγάλο εικονικό χώρο διευθύνσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ένα σύστημα με 1 GB RAM και τούτη η διεργασία να δίνεται 3 GB σε κάθε διεργασία. Που σημαίνει, αν έχουμε και 10 διεργασίες, 10 διεργασίες επί 3 GB, 30 GB. Δηλαδή, ένα τεράστιο ποσό μνήμης διαθέσιμο με την ιδεατή μορφή βέβαια στις διεργασίες. Γίνεται λοιπόν καλύτερη χρήση της μνήμης και μόνο τα τμήματα της διεργασίας που χρησιμοποιούνται μεταφέρονται στη μνήμη και τα υπόλοιπα είναι στο swap file. Άρα αυτό σημαίνει και λιγότερη είσοδο-έξοδο για τη φόρτωση ή αναλλαγή της διεργασίας. Τα μειονεκτήματα βέβαια είναι ότι είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη υλοποίηση με απέτηση σε extra hardware. Και επίσης έχουμε απώλεια στην απόδοση γιατί υπάρχει χρονική επιβάρηση εξαιτίας της διαχείρισης, καθυστέρηση κατά τη μεταφορά σελίδων. Για τα σφάλματα σελίδων λοιπόν, όταν μια αναφορά στη μνήμη οδηγεί σε μια σελίδα που δεν βρίσκεται στην κύρια μνήμη, δημιουργείται ένα σφάλμα σελίδας όπως είπαμε, ένα interrupt trap, μπορεί να προκληθεί από κάθε είδους πρόταση στη μνήμη, ο πίνακα σελίδων πρέπει να διατηρεί επιπρόσθετες πληροφορίες για να βρεθεί αν η σελίδα βρίσκεται στην κύρια μνήμη και να συνεχίσει την εκτέλεση όταν έρθει. Η διαχείριση λοιπόν των σφαλμάτων σελίδας γίνεται από το λειτουργικό σύστημα. Είπαμε λοιπόν ότι το σφάλμα σελίδας γίνεται αν το present bit στον πίνακα σελίδων έχει τιμή 0, ότι δεν είναι present δηλαδή συγκεκριμένη σελίδα. Θα πρέπει λοιπόν να εκχωρηθεί ένα πλαίσιο σελίδα στην RAM του συστήματος προκειμένου να αντιγραφεί το πλαίσιο ή η σελίδα από το swap file. Αν δεν υπάρχουν ελεύθερα πλαίσια, τότε θα πρέπει να κληθεί ο αλγόριθμος αντικατάστασης σελίδων. Μία σελίδα λοιπόν διαβάζεται από το swap file και αντιγράφεται στο πλαίσιο σελίδας, ενημερώνεται ο πίνακα σελίδων και η εντολή επανεκκινεί. Αν βλέπουμε τώρα τους χρόνους σφαλμάτων σελίδα, βγάζουμε το εξής συμπέρασμα, ότι η διαχείριση διακοπής είναι 20 μικροσεκόντ, η κατανομή πλαισίου 20 μικροσεκόντ και βλέπουμε ότι αυτό που απαιτεί τον περισσότερο χρόνο είναι η φόρτωση σελίδας και η αντικατάσταση σελίδας. Δηλαδή, η είσοδος-έξοδος στο δίσκο. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άλλες τιμές είναι αμελητές σχεδόν και τη μεγαλύτερη επιβάρηση την έχουμε από την είσοδο-έξοδο στο δίσκο, από την εγγραφή και χρήση του δίσκου.
Γι' αυτό λοιπόν ο ρυθμός σφαλμάτων πρέπει να είναι μικρός. Είδαμε λοιπόν ότι αν δεν υπήρχε το σφάλμα σελίδος, μια εντολή που κανονικά θα χρειαζόταν ένα σεκόντ, τώρα με το σφάλμα σελίδος θα χρειαστεί δεκάδες μιλισεκόντ. Δηλαδή εμφανίζεται ένας συντελεστής καθυστέρησης 100.000 φορές. Η καθυστέρηση είναι υπερβολική, ίσως και αφόρητη. Άμεσο συμπέρασμα είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης του σφαλμάτων σελίδας είναι πολύ σημαντική για την απόδοση του συστήματος. Ο ρυθμός σφαλμάτων σελίδας πρέπει να παραμείνει χαμηλός. Ομοίως μπορούμε να υπολογίσουμε και το EAT, όπου είναι EAT ίσον π επί προσπέλαση με σφάλμα σελίδας συν 1 π επί προσπέλαση χωρίς σφάλμα σελίδας για τον effective access time. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το γράφημα για το χειρισμό του page fault, όπου αν δεν υπάρχει η σελίδα από τον πίνακα σελίδων, δημιουργείται μια παγίδα στο λειτουργικό σύστημα, που το λειτουργικό σύστημα κοιτάει σαν άλλο πίνακα για να αποφασίσει αν η σελίδα βρίσκεται στο SOAP file, είναι μια, είναι μια άκυρη πρόσβαση. Αν είναι στο SOAP file, διαβάζει αυτή την σελίδα, τη μεταφέρει στην κρυφή μνήμη, ενημερώνει τον πίνακα και επανεκκινεί την εντολή. Βλέπουμε λοιπόν τον κύκλο που ακολουθεί αυτό το λειτουργικό σύστημα προκειμένου να επανεκκινήσει την εντολή σε περίπτωση που αποσιάζει το συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα από τη RAM. Σε περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει διαθέσιμο πλαίσιο σελίδα στη RAM, θα πρέπει να απομακρυνθεί. Ποιο θα πρέπει να απομακρυνθεί? Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο θα απομακρυνθεί. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι αν φύγει η σελίδα μη, τότε θα προκληθεί σφάλμα σελίδας, ενώ αν φύγει μια άλλη σελίδα, δεν θα προκαλέσει σφάλμα σελίδας. Θα πρέπει λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μια άλλη διεργασία συνεχώς χρησιμοποιεί την σελίδα μη, οπότε δεν γίνεται να φύγει ένα πλαίσιο σελίδας από κάποια διεργασία που το χρησιμοποιεί συνεχώς. Θα πρέπει λοιπόν να φύγει από κάποια διεργασία που δεν το χρησιμοποιεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ένας δίκαιος και σωστός αλγόριθμος αντικατάστασης σελίδας. Στο μηχανισμό λοιπόν αντικατάστασης σελίδας θα πρέπει αυτή η σελίδα να δει το λειτουργικό σύστημα κατά πόσο είναι modified, κατά πόσο είναι τροποποιημένη, που σημαίνει ότι αν είναι τροποποιημένη θα πρέπει να γραφούν τα δεδομένα στο δίσκο και αντικατάσταση του πλαισίου με μια επιθυμητή σελίδα και βέβαια ενημέρωση του πίνακα σελίδων. Σε αυτό το σημείο σας αναφέρουμε την έννοια της τοπικότητας της αναφοράς. Είχαμε μιλήσει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών στην κρυφή μνήμη ότι υπάρχουν δύο τοπικότητες. Η μία τοπικότητα είναι η τοπικότητα η χωρική, όπου έχουμε διαδοχικές προσπελάσεις στη μνήμη θα γίνονται σε γειτονικές περιοχές, δηλαδή χωρικά η μία πρόσβαση δίπλα στην άλλη, και η άλλη είναι η χρονική. Η χρονική σημαίνει ότι εφόσον έγινε πρόσβαση σε μία θέση μνήμης, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει πρόσβαση στην ίδια θέση μνήμης. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δύο τοπικότητες. Η τοπικότητα λοιπόν είναι η βασική έννοια για το χαμηλό πλήθος σφαλμάτων σελίδας. Οι λόγοι που εξηγούν λοιπόν την τοπικότητα της αναφοράς είναι ότι έχουμε η εκτέλεση εντολών είναι σειριακή και βέβαια εξαιρούνται οι διακλαδώσεις και οι κλήσεις συναρτήσεων. Ενώ έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα, πολλές δεδομένων υλοποιούνται σειριακά και το στυλ προγραμματισμού και ο κώδικας που παράγεται από τους compilers. Κάποιες δομές δεδομένων βοηθούν την τοπικότητα της αναφοράς. Για παράδειγμα, έχει καλή τοπικότητα το stack, queue, array, record, μέση τοπικότητα, linked list tree και κακή τοπικότητα, graph και pointer. Η τοπικότητα είναι κακή, ας πούμε, στους δείκτες, γιατί όταν χρησιμοποιείται δείκτης, μας πηγαίνει σε ένα άλλο τμήμα μνήμης. Ενώ αν έχουμε έναν πίνακα, ο πίνακας είναι μια συνεχόμενη αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη. Γι' αυτό οι πίνακες έχουν πολύ καλή τοπικότητα. Βλέπουμε λοιπόν, καθώς εκτελείται ένα πρόγραμμα στον άξονα Χ, τις διάφορες διευθύνσεις μνήμης που χρησιμοποιεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πώς χρησιμοποιεί διάφορες διευθύνσεις μνήμης και βλέπουμε λοιπόν πώς ένα κομμάτι κώδικα, για παράδειγμα εδώ πέρα, χρησιμοποιούνται αυτές οι διευθύνσεις μνήμης. Χρησιμοποιούνται αυτές εδώ οι διευθύνσεις μνήμης. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε χρονική στιγμή συγκεκριμένες διευθύνσεις μνήμης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα συνεχώς.
Μία επίσης τεχνική που χρησιμοποιείται από τα που υποστηρίζει τα πλευρολογικά συστήματα είναι η αντιστοίχηση αρχείων στη μνήμη. Είναι μία τεχνική που υποστηρίζεται και τα τμήματα του αρχείου αντιστοιχίζονται σε σελίδες. Είσοδος-έξοδος λοιπόν αντιμετωπίζεται ως τυπική προσπέλαση μνήμης, δηλαδή λοιπόν ένα αρχείο το κάνουμε memory map στη μνήμη και συνέχεια μπορούμε και διαβάζουμε από αυτό το αρχείο σαν να ήταν μνήμη. Το αρχείο λοιπόν διαβάζεται ως σελιδοποίηση κατά πέτηση και αναφορές στο αρχείο ως ανάγνωση και γραφή στη μνήμη. Έχει απλοποίηση την είσοδο-έξοδο στο αρχείο και επιτρέπει πολλές διεργασίες να διαμοιραστούν το ίδιο αρχείο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρχείο εδώ πέρα, το οποίο έχει με την κλίση του συστήματος Memory Map έχει απεικονιστεί στη μνήμη σε διάφορες σελίδες όπου οι διεργασίες Α και Β μπορούν να έχουν πρόσβαση πάνω σε σελίδες αυτού του αρχείου. Το αρχείο βέβαια δεν αντιγράφεται στη μνήμη, απλώς θεωρείται ως επέκταση της φυσικής μνήμης. Οι πολιτικές του λειτουργικού συστημάτων για τη διαχείριση της μνήμης είναι η πρώτη είναι η παραλαβή ή προσκόμιση που καθορίζει πότε μια σελίδα πρέπει να έλθει στην κύρια μνήμη, τοποθέτηση όπου καθορίζει σε ποιο σημείο θα αποθηκευτεί ένα τμήμα της διεργασίας και αντικατάσταση που καθορίζει ποια σελίδα θα αντικατασταθεί. Στην πολιτική της προσκόμησης καθορίζεται πότε μια σελίδα πρέπει να μεταφερθεί στη μνήμη και υπάρχουν δύο τεχνικές, απέτηση σελιδοποίηση, demand paging, όπου μεταφέρει οι σελίδες μόνο όταν γίνει πρόσβαση. Δηλαδή, αν διαβαστούν κάποια δεδομένα σε μια σελίδα που δεν υπάρχει, τότε αυτή θα μεταφερθεί στην RAM. Εδώ βέβαια σημαίνει ότι δημιουργούνται πολλά σφάλματα σελίδας, αλλά γίνεται πολύ καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης, αφού δεν γεμίζει η μνήμη από πριν από πολλές σελίδες που δεν θα χρειαστούν άμεσα. Η άλλη τεχνική βέβαια είναι της προσελιδοποίησης, όπου μεταφέρει περισσότερες σελίδες από αυτές που χρειάζονται. Είναι περισσότερο αποτελεσματική η μεταφορά σελίδων που βρίσκονται συνεχόμενα στο δίσκο, αλλά δεν είναι πάντοτε εφικτή και εξαρτάται από τις πολιτικές αποθήκευσης στη δευτερεύουσα μνήμη. Δηλαδή, εδώ πέρα διαβάζεται μια σελίδα και διαβάζονται και οι 100 επόμενες σελίδες, για παράδειγμα. Γιατί θεωρεί το λειτουργικό σύστημα ότι θα χρησιμοποιηθούν και οι επόμενες σελίδες. Αν χρησιμοποιείται βέβαια κανάλια DMA, μπορεί να υλοποιηθεί συγχρόνως με την εκτέλεση του προγράμματος. Στην πολιτική τοποθέτησης προσπαθεί το λειτουργικό σύστημα να εξακριβώσει μια καλή θέση για το τμήμα του προγράμματος που θα μεταφερθεί στη μνήμη. Η καλή θέση θα πρέπει να πληρεί το χαρακτηριστικό ότι δεν θα προκαλέσει page fault σε κάποια άλλη διεργασία. Στην απλή κατάτμιση είναι ουσιαστικά η παραλλαγή του γενικού προβλήματος παραχώρησης μνήμης και έβρεση μιας κενής περιοχής. Βέβαια, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η κενή περιοχή θα πρέπει να αντικατασταθεί ένα πλαίσιο σελίδας, δηλαδή να απομακρυνθεί ένα πλαίσιο σελίδας από τη μνήμη και να γραφτεί αυτή η σελίδα. Το θέμα σχετίζεται και με πλήθος άλλων θεμάτων, όπως το πλήθος των πλαισίων που ανατίθεται σε κάθε ενεργή διαδικασία, το σύνολο των υποψηφίων προς αντικατάσταση σελίδων και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί η σελίδα που θα αντικατασταθεί. Η σελίδα θα πρέπει να είναι αυτή που θα έχει την ελάχιστη πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Οι περισσότερες πολιτικές προβλέπουν τη μελλοντική συμπεριφορά βασιζόμενο στην προηγούμενη συμπεριφορά και χρησιμοποιείται η αρχή της τοπικότητας και η πολυπλοκότητα της μεθόδου επιφέρει αντίστοιχη επιβάρηση στο υλικό και στο λογισμικό. Μία τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιες διεργασίες είναι η τεχνική του κλειδώματος πλαισίων, frame locking, που αλλιώς ονομάζεται και wired memory, καλωδιωμένη μνήμη. Αν ένα πλαίσιο κλειδωθεί, η σελίδα που βρίσκεται σε αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Για παράδειγμα, τα είσοδος-έξοδος, δομές ελέγχου και πυρήνας του λειτουργικού συστήματος δεν μπορούν να μεταφερθούν στο swap file. Είναι λοιπόν κομμάτια κώδικα που πρέπει πάντα να βρίσκονται στη μνήμη. Και γι' αυτό υπάρχει ένα bit κλειδώματος με κάθε πλαίσιο. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το δούμε με διάφορα σε κάθε λειτουργικό σύστημα, ποια είναι η wired memory με τα αντίστοιχα προγράμματα. Στη wired memory λοιπόν βρίσκεται ο κώδικας του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, δομές δεδομένων, πίνακες διεργασιών, πίνακες σελίδων, ονομάζεται και kernel memory. Οι εφαρμογές βέβαια δεν μπορούν να ζητήσουν kernel memory, γιατί αν οι εφαρμογές ζητούσαν kernel memory, τότε όλες οι εφαρμογές θα κλείδωναν τη μνήμη και θα μπορούσε καμία να πάει στο swap file. Όμως, αν απαιτείται κάποια διεργασία να χρησιμοποιήσει kernel memory, για παράδειγμα η διεργασία VirtualBox, αυτό το πρόγραμμα
διαχρονικών λειτουργικών συστημάτων δημιουργεί εικονικά συστήματα υπολογιστών και απαιτεί wired memory. Τότε λοιπόν χρησιμοποιείται ένα kernel module, το οποίο kernel module συνδέεται στο πυρήνα και λειτουργεί σαν να είναι πυρήνας. Το kernel module λοιπόν μπορεί να εκτελέσει την malloc, την εντολή λοιπόν εκχώρησης μνήμης, η οποία είναι μνήμη πυρήνα και είναι ας πούμε στο FreeBSD και η memalloc η κλίση συστήματος. Η βασική αλγόριθμη αντικατάσταση σελίδων είναι first in, first out, βέλτιστη πολιτική και λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενη σελίδα, least recently used. Θα το δούμε όλο αυτό στη συνέχεια. Θα πρέπει βέβαια να μπορούμε να βρούμε ποιος αλγόριθμος είναι ο καλύτερος κάθε φορά και η απόδοση των αλγορίθμων αντικατάστασης κρίνεται με τα σφάλματα που παράγονται σε σχέση με ένα αλφαριθμητικό αναφορά, σε ένα reference string. Παράγεται από την καταγραφή διευθύνσεων του συστήματος, εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων πλαισίων και περισσότερα πλαίσια μειώνουν το πλήθος σφαλμάτων. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους αλγορίθμους. Η πρώτη πολιτική αντικατάσταση είναι first in, first out. Σε αυτήν εδώ πέρα την τεχνική αντικατάσταση αντιμετωπίζει τα πλαίσια σελίδων που ανατυχήθονται σε μια διεργασία ως ένα κυκλικό ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης. Οι σελίδες αντικαθίστανται με κυκλική σειρά, round robin, και αντικαθίσταται η σελίδα που παρέμεινε στη μνήμη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η σελίδα που μεταφέρθηκε πρώτη είναι η πρώτη που αντικαθίσταται και θα πρέπει, είναι πολύ απλή αλλά δεν είναι πολύ καλή. Για παράδειγμα έχουμε το reference string, ότι έχουμε τις προσβάσεις στα πλαίσια 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε λοιπόν μία κατανομή τριών πλαισίων μνήμης αναδιεργασία. Άρα λοιπόν η πρώτη σελίδα πάει εδώ πέρα, η δεύτερη στη δεύτερη γραμμή, η τρίτη στη τρίτη γραμμή, η τέταρτη σελίδα ομοίως πάει στην πρώτη γραμμή. Μετά η πρώτη που ζητείται πάλι πάει στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή συνεχόμενα υπάρχει όπως βλέπουμε μία κυκλική σειρά και συνεχώς βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται 9 σφάλματα σελίδων. Ενώ αν έχουμε 4 frames αναπρόσθεση έχουμε 10 page fall. Καταρχήν εδώ πέρα μας φαίνεται και λίγο άτοπο. Δηλαδή έχουμε σε λιγότερα πλαίσια έχουμε λιγότερα page fall, ενώ σε περισσότερα πλαίσια έχουμε περισσότερα page fall. Αυτό εδώ πέρα είναι και το παράδοξο του μπελαντή, ότι υπάρχουν σε συγκεκριμένα reference string μπορεί να γίνει η εξαίρεση του κανόνα, που ο κανόνας λέει ότι όσα περισσότερα πλαίσια RAM δίνουμε σε μια διεργασία, τόσο λιγότερα page fault έχει αυτή η διεργασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι αν η μνήμη αποτελείται από 3 frames και η διεργασία έχει 5 pages, τότε θα έχουμε τα παρακάτω σφάλματα σελίδων, όπου σημειώνουμε μαστεράκι όπου έχουμε σφάλμα σελίδας. Για παράδειγμα, εδώ πέρα, στην τιμή 2, δεν υπάρχει σφάλμα σελίδος, γιατί η σελίδα αυτή ήδη βρίσκεται στη RAM και δεν χρειάζεται να έρθει από το δίσκο. Βλέπουμε λοιπόν το reference string, βλέπουμε λοιπόν 4 πλαίσια σελίδων στη διεργασία. Αρχικά το 4 τοποθετείται στην πρώτη γραμμή, έρχεται το 3 τοποθετείται στο επόμενο κενό, το 1 τοποθετείται στην επόμενη κενή γραμμή, το 5 στο επόμενο κενό πλαίσιο μνήμης, το 1 υπάρχει ήδη. Δηλαδή το 1 βλέπουμε ότι υπάρχει, άρα δεν θα κάνει page fault, γι' αυτό δεν υπάρχει το F. Όλα τα άλλα είχαν F. Τοποθετείται το 2 που θα πρέπει να αντικατασταθεί στον πιο παλιά σελίδα που είναι το 4, μπαίνει το 2, το 3 υπάρχει, γι' αυτό δεν έχουμε page fault, το 6 δεν υπάρχει, άρα γίνεται αντικατάσταση, το 7 δεν υπάρχει, γίνεται, θα μπει και θα έχουμε page fault και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν με το reference string έχουμε συνολικά 12 page faults. Αν είχαμε 7 σελίδες και 5 πλαίσια με το reference string αυτό, μπορούμε ομοίως να δούμε πότε έχουμε page fault. Για παράδειγμα εδώ με το μπλε περίγραμμα φαίνονται οι θέσεις όπου έχουμε page fault και ασφαλώς σημειώνουμε στην κάτω γραμμή το F που δηλώνει το page fault. Βλέπουμε λοιπόν με 7 σελίδες ότι έχουμε 10 page fault για το συγκεκριμένο reference string.
Τώρα πάμε στις πολιτικές αντικατάστασης. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές αντικατάστασης, όπως είναι η βέλτιστη πολιτική, όπου επιλέγεται για αντικατάσταση η σελίδα στην οποία θα γίνει αναφορά το αργότερο δυνατό στο μέλλον. Δηλαδή, εδώ πέρα, υποτίθεται ότι ξέρουμε όλες τις μελλοντικές αναφορές της συγκεκριμένης εργασίας και με βάση αυτή τη μελλοντική γνώση μπορούμε να βρούμε το βέλτιστο τρόπο της αντικατάστασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των fault. Και αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο ως benchmark, γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αφού είναι αδύνατη συνήθως η γνώση των μελλοντικών αναφορών μιας διεργασίας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα που έχουμε 4 πλαίσια αναδιαδικασία και αλφαριθμητικό αναφοράς αυτό το συγκεκριμένο και βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε 6 σφάλματα σελίδας. Όπου μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα βλέποντας και οπτικά, ας πούμε στη χρονική στιγμή που θα ζητηθεί η σελίδα 3, θα πρέπει να βρεθεί πού θα τοποθετηθεί. Η σελίδα 3 υπάρχει, αλλά δεν γίνεται αντικατάσταση. Η 6. Η σελίδα 6 βασικά η χρονική στιγμή 4-3-1-5 σημαίνει ότι στα 4 πλαίσια βρίσκονται σελίδες 4-3-1-5. Έρχεται η επόμενη αναφορά που είναι η σελίδα 2. Η σελίδα 2 λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί ποια θα αντικαταστήσει. Μπορεί να αντικαταστήσει είτε την 4, είτε την 3, είτε την 1, είτε την 5. Υποψήφι λοιπόν για αντικατάσταση είναι 4-3-1-5. Θα αντικατασταθεί η σελίδα που θα δημιουργήσει όσο δυνατόν πιο αργά το page fault. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η σελίδα 1 η οποία θα προκαλέσει όσο πιο αργά το page fault γίνεται. Άρα λοιπόν θα επιλεχθεί η σελίδα 1 για αντικατάσταση. Ομοίως μετά, πάλι έχουμε αντικατάσταση το 4-3-2-5, όπου επιλέγεται το 3 που είναι αυτό το πιο μακρινό page fault. Και αυτό ομοίως επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Και συνεχίζεται αυτό το παράδειγμα μέχρι το τέρμα, όπου βλέπουμε στο τέλος ότι έχουμε συνολικά 10 σφάλματα σελίδας. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν η αντικατάσταση θεωρείται η βέλτιστη αντικατάσταση γιατί οδηγεί στον ελάχιστο αριθμό σφαλμάτων σελίδας. Μία άλλη πολιτική αντικατάσταση είναι η LRU, List Recently Used. Εδώ πέρα λοιπόν αντικαθιστά εκείνη τη σελίδα στην οποία δεν έγινε αναφορά για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα είναι σελίδα με την ελάχιστη πιθανότητα αναφορά στο εγγύς μέλλον. Κάθε σελίδα πρέπει να αποκτά μια ετικέτα με τη χρονική στιγμή όπου είναι η τελευταία αναφορά και απαιτεί ένα χρόνο επιβάρησης. Για παράδειγμα, έχουμε αυτό το reference string και με το list recently used βλέπουμε ότι έχουμε 8 page faults. Βλέποντας λοιπόν οπτικά, βλέπουμε ότι τη χρονική στιγμή που έχουμε 4-3-1-5 έρχεται η σελίδα 2 η οποία δεν υπάρχει και θα πρέπει να αντικαταστήσει μία από τις παρακάτω σελίδες. Ποια θα αντικαταστήσει, την 4, την 3, την 1 ή την 5. Θα δούμε λοιπόν σύμφωνα με τον αλγόριθμο LRU ποια ήταν η πιο παλιά σελίδα που δεν χρησιμοποιήθηκε, List Recently Used. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η σελίδα που είχε πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί ήταν η 4, η οποία πριν από 4-5 κύκλους είχε χρησιμοποιηθεί. Άρα λοιπόν θα επιλεχθεί η 4. Και ομοίως αυτό συνεχίζει μέχρι το τέρμα που βλέπουμε κάθε φορά που κοιτάει τις προηγούμενες σελίδες και αποφασίζει ποια θα αντικαταστήσει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, για το reference string αυτό, έχουμε 10 σφάλματα σελίδες. Μία άλλη πολιτική αντικατάσταση σελίδων είναι του ρολογιού. Στο ρολόι λοιπόν έχουμε ένα κυκλικό έλεγχο, όπου κάθε φορά που περνάει από μια σελίδα, αλλάζει ένα μετρητή, το μειώνει κατά 1. Εκεί που είναι 1 ή το κάνει 0. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιείται συγκεκριμένη σελίδα, αυξάνεται αυτός ο μετρητής. Οπότε η χρήση του μετρητή αυτού
κάθε φορά σε συνδυασμό με τον κυκλικό έλεγχο, έχει ως συνέπεια να βρεθεί κάθε φορά η επόμενη που θα αντικατασταθεί. Και εδώ αναφερόμαστε το παράδοξο του Μπελαντή που το είχαμε δει προηγουμένως. Δηλαδή, με τρία πλαίσια σελίδας είχαμε 9 σφάλματα αναφοράς, ενώ με τέσσερα πλαίσια είχαμε 10 σφάλματα σελίδας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυξήθηκε ο αριθμός των πλαισίων και τούτης αυξήθηκε και ο αριθμός των σφαλμάτων. Αυτό λοιπόν είναι παράδοξο του Μπελαντή, γιατί δεν συναντάται συνήθως, είναι μια σπάνια περίπτωση, είναι η εξαίρεση στον κανόνα και ορίζεται ότι το παράδοξο του Μπελαντή δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση του αριθμού των πλαισίων μνήμης οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των σφαλμάτων. Αλλά αυτό οφείλεται κάθε φορά στο reference tree. Κάθε φορά λοιπόν που η διεργασία ζητάει κάποια σελίδα η οποία δεν βρίσκεται στη RAM, γίνεται ένα page fault. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μειώνονται αυτά τα page fault, γιατί τα πάρα πολλά page fault οδηγούν στο δυσάρεστο πρόβλημα του thrashing, της κατάπτωσης της ιδιαίτερης μνήμης. Αν μια διεργασία δεν διαθέτει αρκετές σελίδες, θα παράγει πληθώρα σφαλμάτων σελίδων. Η σελίδα που αντικαθίσταται ίσως χρειαστεί και πάλι σύντομα. Ο βαθμός χρήσης του επεξεργαστή μπορεί να μειωθεί δραματικά. Ορισμένα λειτουργικά σύστηματα εξορροπούσαν αυτή τη μείωση του βαθμού χρήσης με την είσοδο περισσότερων διεργασιών. Αλλά το θέμα είναι ότι όσο αυξάνεται η χρήση του δίσκου, τόσο μειώνονται επιδόσεις και ασφαλώς μειώνεται και η χρήση του επεξεργαστή. Γιατί ο επεξεργαστής καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου για την αλλαγή τμημάτων παρά για την εκτέλεση των εντολών του χρήστη. Γι' αυτό λοιπόν σε κάποια συστήματα που βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα swapping, βλέπουμε ότι το λαμπάκι του σκληρού δίσκου ανάβει συνέχεια, δεν σβήνει καθόλου και δεν μπορούμε να χειριστούμε τον επεξεργαστή. Σέρνεται, πηγαίνει πολύ αργά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ αυξάνοντας τον αριθμό των διεργασιών αυξάνεται η χρήση του επεξεργαστή, από κάποιο σημείο και μετά που έχουμε πάρα πολλές διεργασίες, απότομα μειώνεται η απόδοση του επεξεργαστή, γιατί πια χρησιμοποιείται για την μεταφορά ανάμεσα στο swap file και στη RAM. Δηλαδή μια κατάσταση πολύ πολύ άσχημη. Προκειμένου να εξοδετερωθεί η κατάπτωση, θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές αντικατάστασης που να περιορίζουν τις περιενέργειες, δηλαδή να φροντίζουν να μην διώχνουν σελίδες που οδηγούν σε page fault, να ελαχιστοποιούνται τα page fault. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει συνήθως, οπότε δεν γίνεται πλήρης εξάλληψη και οι κατάπτωσης διεργασίες συνεχίζουν να αυξάνουν τον πραγματικό χρόνο προσπέλασης των υπόλοιπων διεργασιών. Ή πρόβλημα με διάθεση περισσότερων σελίδων στις διεργασίες, το μέγεθος μπορεί να καθοριστεί με τη χρήση μοντέλων βασιζόμενων στην αρχή της τοπικότητας. Μία άλλη έννοια που συνδέεται με τη διαχείριση μνήμης είναι το working set, το παραμένον σύνολο μιας διεργασίας. Είναι το σύνολο λοιπόν το σύνολο σελίδων μιας διεργασίας που ανήκουν στις πλέον πρόσφατες δέλτα αναφορές σελίδων. Δηλαδή ένα τμήμα της διεργασίας που βρίσκεται στην κεντρική μνήμη και απορρέεται από την αρχή της τοπικότητας. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι στο reference string μιας διεργασίας βλέπουμε ότι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δέλτα το working set της συγκεκριμένης διεργασίας είχε το 1, 2, 5, 6, 7 ενώ για μία άλλη χρονική στιγμή το working set ήταν κυρίως 3 και 4. Άρα λοιπόν το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να ελέγχει και να μπορεί να βλέπει ποιο είναι το working set κάθε διεργασίας ώστε να κάνει την καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης με το να διώχνει τις σελίδες που δεν βρίσκονται στο working set και να κάνει έτσι διαθέσιμη τη μνήμη σε άλλες διεργασίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει το λειτουργικό σύστημα να έχει ασφαλώς να διαθέτει παραπάνω αριθμό πλαισίων από τις σελίδες του working set, γιατί αν έχει λιγότερες, αν διαθέτει λιγότερες, τότε έχουμε μεγάλο αριθμό σφαλμάτων σελίδας. Αν βέβαια έχει ίδιο αριθμό, τότε είναι μια καλή κατάσταση, αν όμως έχουμε πολύ παραπάνω αριθμό πλαισίων διαθέσιμο για ένα συγκεκριμένη διεργασία για ένα working set, τότε δεν γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση, δεν γίνεται καλή εκμετάλλευση και αυτό είναι εις βάρος των άλλων διεργασιών. Το λειτουργικό σύστημα λοιπόν παρακολουθεί το παραμένον σύνολο κάθε διεργασίας,
εχωρείται ένας ικανός αριθμός πλαισίων για την εξυπηρέτηση του παραμένοντος συνόλου της και θα πρέπει κάθε φορά να βελτιστοποιείται η χρήση του επεξεργαστή, δηλαδή να διατηρείται ένας υψηλός βαθμός πολυπρογραμματισμού. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πλήθος των σελίδων που θα προσκομιστούν στην κύρια μνήμη είναι το πλήθος των διεργασιών. Όση λιγότερη μνήμη ανατίθεται σε μια διεργασία, τόσο περισσότερες διεργασίες μπορούν να βρίσκονται στην κύρια μνήμη. Ο ρυθμός σφαλμάτου σελίδας, δηλαδή μικρός αριθμός σελίδων δημιουργεί σχετικά υψηλό ρυθμό. Και η αρχή της τοπικότητας, ότι αν κάτι χρησιμοποιήθηκε, πολύ σύντομα θα ξαναχρησιμοποιηθεί. Η επίδροση λοιπόν της τοπικότητας σε στατικούς αλγόριθμους σελιδοποίησης θεωρείται αμετάβλητη και για όλες τις διεργασίες είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Σε δυναμικούς αλγόριθμους σελιδοποίησης η τοπικότητα είναι στην άρεση του χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν κάποια χρονική στιγμή να έχει χ σελίδες, κάποια άλλη χρονική στιγμή να έχει χ συν κάτι άλλο, κάποια άλλη χρονική στιγμή να έχει χ πλην κάτι άλλο, δηλαδή σε ένα δυναμικό αλγόριθμο σελιδοποίησης αυξάνεται και μειώνεται ο αριθμός των σελίδων κάθε φορά που δίνονται σε μια διεργασία και επιτρέπονται να είναι στη RAM. Το μέγεθος και οι ιδιότητες του παραμένου συνόλου μπορούν να μεταβάλλονται και το παρελθόν δεν προβλέπει πάντα με ακρίβεια το μέλλον. Μπορεί να υπάρξει σημαντική επιβάρηση για ένα συγκεκριμένο προσδιορισμό του παραμένοντος συνόλου, ενώ η βέλτιστη τιμή του μεγέθους του παραμένοντος συνόλου δεν είναι σχεδόν ποτέ γνωστή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι το παραμένοντος σύνολο είναι, ας πούμε, 10 σελίδες. Δεν είναι κάτι που μπορεί το λειτουργικό σύστημα εύκολα να γνωρίζει. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων για να εκτιμηθεί μια προσεγγιστική τιμή. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα γράφημα όπου στον άξονα Χ έχουμε τα χωριθέντα πλαίσια σελίδων και στον άξονα Y το ρυθμό σφαλμάτων σελίδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν έχουμε ελάχιστα σφάλματα σελίδας, τότε σημαίνει ότι η διεργασία χρειάζεται λιγότερα πλαίσια. Αν είναι ανάμεσα στο κάτω όριο και στο άνω όριο, τότε είναι σε καλό επίπεδο. Αν βρίσκεται όμως σε μια κατάσταση που υπάρχουν πάρα πολλά σφάλματα σελίδας, τότε σημαίνει ότι η διεργασία χρειάζεται περισσότερα πλαίσια. Άρα με ένα τέτοιο ευρετικό κριτήριο μπορεί το λειτουργικό σύστημα να αποφασίζει πόσα πλαίσια κάθε φορά θα κατανείμει στην διεργασία. Μικρότερο μέγεθος σελίδας σημαίνει λιγότερο ποσό εσωτερικού κατακαιρματισμού όπως είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη διάλεξη. Μικρότερο μέγεθος σελίδας απαιτούνται και περισσότερες σελίδες αντεργασίας, δηλαδή μεγαλύτεροι πίνακες, μεγαλύτερο overhead και μείωση του διαθέσιμου ποσού της μνήμης για κώδικα και δεδομένα. Βέβαια, μεγάλο μέγεθος σελίδας σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν και περισσότερα δεδομένα κάθε φορά από το δίσκο στη μνήμη, που σημαίνει δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρηση. Υπάρχει και δυνατότητα για πολλαπλά μεγέθη σελίδων σε κάποια λειτουργικά συστήματα. Τα περισσότερα βέβαια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν μόνο ένα μέγεθος σελίδας. Η τυπική συμπεριφορά βλέπουμε ως προς το αριθμό σφαλμάτων σελίδας, βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται το μέγεθος σελίδας, υπάρχει κάποια περίπτωση που αυξάνεται και ο ρυθμός σφαλμάτων σελίδας, αλλά από ένα σημείο και μετά μειώνεται. Και όσο βέβαια κατανείμονται περισσότερα πλαίσια ένα σελίδα σε μια διεργασία, τόσο μειώνεται και ο ρυθμός σφαλμάτων σελίδας. Οι στρατηγικές αντικατάστασεις λοιπόν αξιολογούνται με βάση την σύγκριση των σφαλμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή σε ένα αλφαρυθμητικό αναφοράς και στο πλήθος των πλαισίων που αναδύθονται στη διεργασία από το λειτουργικό σύστημα. Στα περισσότερα λοιπόν πραγματικά λειτουργικά συστήματα εφαρμόζονται στρατηγικές που αποδίδουν δυναμικά, υπολογίζουν λοιπόν με ένα δυναμικό τρόπο τον αριθμό των πλαισίων που πρέπει να δίνονται σε κάθε διεργασία, βέβαια με κάποιο άνω όριο. Κατά τη σχεδίαση των συστημάτων σελίδων ιδεατής μνήμης, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει ολικές στρατηγικές αντικατάστασης ή τοπικές. Ολικές στρατηγικές κοιτάνε όλο το σύστημα και κάνουν αντικατάσταση ακόμα και από άλλες διεργασίες, ενώ τυπικές διεργασίες έχουν ως συνέπεια να οδηγούν σε αντικατάσταση σελίδων μέσα στην ίδια την διεργασία. Άρα λοιπόν το τοπικό εύρος μόνο στην ίδια διεργασία γίνονται αντικατάσταση, ενώ ολικό οι σελίδες γίνονται αντικατάσταση από οποιοδήποτε διεργασία. Οι τρόποι ανάθεσης πλαισίων σε διεργασίες είναι δύο. Πρώτον είναι σταθερή ανάθεση, fixed allocation, όπου το λειτουργικό σύστημα από την αρχή ορίζει πόσα πλαίσια θα δοθούν
σε κάποια διεργασία. Δηλαδή ορίζει, ας πούμε, έστω χι πλαίσια και αυτά δεν πρόκειται να τροποποιηθούν. Δηλαδή, μπορεί κάποια χρονική στιγμή η διεργασία να έχει μικρότερες απαιτήσεις. Δεν θα τροποποιηθούν. Μπορεί να έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δεν θα τροποποιηθούν. Ενώ υπάρχει και μεταβλητή ανάθεση, όπου μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια ζωής της διεργασίας και εξαρτάται βέβαια και από το υλικό μέρος. Επιτρέπει λοιπόν άλλες χρονικές στιγμές να έχει περισσότερα πλαίσια σελίδας, κάποιες άλλες φορές να έχει λιγότερα. Γίνονται ασφαλώς συνδυασμοί, ας πούμε σταθερή ανάθεση με τοπική αντικατάσταση. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει ολική αντικατάσταση, γιατί αυτό σημαίνει ότι μια διεργασία ενώ είχε fix 10 πλαίσια, άμα γίνει αντικατάσταση με σταθερή ανάθεση και αντικατάσταση, θα είναι κάτι άκυρο, γιατί η διεργασία αυτή στο τέλος θα είχε λιγότερο αριθμό πλαισίων. Και στη μεταβλητή ανάθεση μπορεί να συνδυαστεί και με τοπική αντικατάσταση και με ολική αντικατάσταση. Η σταθερή ανάθεση λοιπόν σημαίνει το εξής, ότι το πλήθος των πλαισίων αναδιεργασία αποφασίζεται όταν γίνεται η φόρτωση της διεργασίας και δεν μπορεί να μεταβληθεί, και οι αντικαταστάσεις πρέπει να γίνουν μεταξύ των πλαισίων της συγκεκριμένης διεργασίας. Μικρό πλήθος πλαισίων σημαίνει μεγάλο αριθμό σφαλμάτων σελίδας, αλλά πολλές ενεργές διεργασίες, ενώ μεγάλο πλήθος πλαισίων σημαίνει μικρό αριθμό ενεργών διεργασιών, χαμηλό βαθμό χρήσης του επεξεργαστή και λίγα σφαλμάτα σελίδες. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα που βλέπουμε αναλόγως το μέγεθος του πλαισίου, πόσες σελίδες έχουμε με τη μία περίπτωση, πόσες σελίδες έχουμε με την άλλη. Υπάρχει και η μεταβλητή ανάθεση, όπου είναι ευκολότερη στην εφαρμογή, εφαρμόζεται από πολλά λειτουργικά συστήματα. Ένα ελεύθερο πλαίσιο προσήθεται στο παραμένο σύνολο της διεργασίας όταν συμβεί ένα σφάλμα και μπορεί να γίνει αντικατάσταση είτε τοπικά είτε ολικά. Στη μεταβλητή ανάθεση με τοπικό εύρος σημαίνει ότι η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει από πλαίσιο που ανήκει στην ίδια διεργασία και ανατακτά χρονικά διαστήματα επανεκτιμάται το πλήθος των πλαισιών που έχει ανατεθεί σε μια διεργασία. Κάποιες άλλες συμπληρωματικές τεχνικές είναι η πολιτική εκαθάρισης, όπου αφορά στον καθορισμό πότε μια σελίδα θα πρέπει να εγγραφεί στη δευτερεύουσα μνήμη, η απέτηση εκαθάρισης, όπου η σελίδα επανεγράφεται στη δευτερεύουσα μνήμη μόνο όταν έχει επιλεγεί για προαντικατάσταση, και προεκαθάριση, όπου εγγράφει τις τροποποιημένες σελίδες πριν ζητηθούν τα πλαίσιά τους, ώστε οι σελίδες να εγγράφονται κατά δέσμες. Επίσης, μια άλλη τεχνική είναι ο έλεγχος φόρτωσης, όπου καθορίζει τον πλήθος των διεργασιών που παραμένουν στην κύρια μνήμη και αν υπάρχουν πολλές διεργασίες στην κύρια μνήμη, οδηγείται το φαινόμενο της κατάπτωσης, γι' αυτό και επιλέγονται διεργασίες που μεταφέρονται στο swap κατά διαστήματα. Μια άλλη τεχνική είναι η προσωρινή πάυση μιας διεργασίας, όπου η διεργασία με τη μικρότερη προτεραιότητα σταματάει προσωρινά να λειτουργεί, μεταφέρεται στο swap file, ενεργοποιείται η τελευταία διαδικασία και η διεργασία με το μικρότερο παραμένο σύνολο. Δηλαδή η επιλογή μπορεί να γίνει είτε από κάποια διεργασία που έχει πολύ λίγα πλαίσια, είτε κάποια διεργασία που ξεκίνησε τώρα πρόσφατα να εκτελείται, είτε μια διεργασία που έχει ένα μεγάλο αριθμό σφαλμάτων. Επίσης μπορεί να επιλεγεί η μεγαλύτερη διεργασία, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει πάρα πολλά πλαίσια, θα τα διαθέσει στις επόμενες διεργασίες, ώστε να μειωθεί ο αριθμός σφαλμάτων σελίδας. Η διεργασία με το μεγαλύτερο εναπομένου παράθυρο εκτέλεσης και αφορά τις περιπτώσεις δρομολόγησης διεργασιών που εκτελούνται σε ένα συγκεκριμένο πάντο χρόνου και πριν να διακοπούν για να τοποθετηθούν στην ουρά των έτοιμων διεργασιών. Ακολουθούν τώρα κάποιες ασκήσεις, όπου μία άσκηση, ας πούμε, μας λέει να υπολογίσουμε τον χρόνο πρόσβασης και μείωσης επόδοσης με τα σφάλματα σελίδας. Μας λέει κάποια στοιχεία χρησιμοποιούμε την σχέση που υπολογίζει το ΕΑΤ και το υπολογίζουμε και βρίσκουμε το νούμερο εδώ πέρα. Στη συνέχεια μας δίνεται κάποιο αλφαριθμητικό αναφοράς και μας ζητάει να συμπληρωθούν τα κενά στους πίνακες, να βρούμε λοιπόν σε κάθε γραμμή ποια σελίδα θα αντικατασταθεί, ποια πλαίσιο θα αντικατασταθεί. Μας δίνει λοιπόν κάποια ακολουθή αναφορών σελίδας και μας ζητάει να υπολογίσουμε τα σφάλματα με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε δει, LRU, FIFO, Optimal και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η
ενότητα αυτή.